Φίλες και φίλοι, είναι πραγματικά ιδιαίτερη χαρά μου να βρίσκομαι σήμερα ξανά στη Λαμία, στο δεύτερο κατά σειρά συνέδριο που συνδιοργανώνουμε με την τοπική αυτοδιοίκηση και αφορά την επόμενη μέρα. Αφορά τον αποκοινού σχεδιασμό της επόμενης μέρας, της παραγωγικής ανασυγκρότησης του τόπου μας σε συνεργασία με αυτούς που τους αφορά σε τοπικό επίπεδο, με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι έλαβαν μέρος σε αυτή τη διήμερη διαδικασία, η οποία από ό,τι έμαθα ήταν ιδιαίτερα ζωντανή, ιδιαίτερα ουσιαστική, ιδιαίτερα επικοδομητική. Και θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω Βεβαίω, όλου του Δημάρχου και του 25 που έλαβαν μέρο, αλλά και τον Περιφερειάρχη της στερεάς Ελλάδα. Και βεβαίω να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα και να πω ότι καταλαβαίνω απολύτω, αν μάλιστα λάβω υπόψη μου και αυτό που είπε, του χαλάσαμε και τη βδομάδα του μέλητο, και κυρίω αν λάβω υπόψη μου και τον κουρνιαυτό που σηκώθηκε από την ενόχληση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την παρουσία του σήμερα και λίγα μας είπε. Και λίγα μας έστουρε, περίμενα χειρότερα. Όμως, θέλω να διαβεβαιώσω και τον αγαπητό Κώστα και όλους εσάς. Ο αντίλογος, ο διάλογος, η σύγκρουση των επιχειρημάτων είναι βασικό, βασικό στοιχείο της, της δημοκρατίας μας και βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στη στοιχειώδη συνεργασία και στη στοιχειώδη συνεννόηση. Η κριτική λοιπόν είναι καλοδεχούμενη και θεωρώ ότι οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι ο διάλογος, η επικοινωνία, ο κοινός σχεδιασμός με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, τους παραγωγικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση είναι ο μόνος δρόμος για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις της επόμενης μέρας. Και θέλω να επισημάνω ότι η συνεργασία μας, όπως και στο πρώτο συνέδριο στη Δυτική Μακεδονία, έτσι και εδώ στη Στερεά Ελλάδα, η συνεργασία μας αυτές τις δύο μέρες, η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της κυβέρνησης και στον και στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υπήρξε ειλικρινής και υποδομητική. Φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου όμως, μιας και πιστεύω βαθιά ότι βρισκόμαστε μπροστά ήδη, θα έλεγα, σε αυτό που ονομάζουμε επόμενη μέρα και άρα χρειάζεται σχεδιασμός, βρισκόμαστε ήδη μπροστά σε αυτό που ονομάζουμε δρόμο μετάβασης προς την σταθερότητα και την ανάπτυξη, πιστεύω ότι ζητούμενο είναι να οργανώσουμε αυτή τη μετάβαση με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Έτσι ώστε να αποφύγουμε πράγματι στρεβλώσεις και προβλήματα του παρελθόντος. Επιτρέψτε μου λοιπόν εισαγωγικά πριν τοποθετηθώ για τα προβλήματα της περιφέρειας, έτσι όπως ο αρχικός, ο κυβερνητικός σχεδιασμός, αλλά και η επιρροή από τα τραπέζια της συζήτησης αυτές τις δύο μέρες, έρχονται και συγκλίνουν συμπεράσματα που θα αποτελέσουν το βασικό κορμό της ομιλίας μου. Επιτρέψτε μου όμως, πριν μπω στα της περιφέρειας, να πω δύο σκέψεις. Να πω δύο σκέψεις και τη γνώμη μου για το πώς θα πρέπει να κατανοούμε την ανάπτυξη στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά την κρίση και στη διαδικασία εξόδου από αυτήν. Πρώτα απ' όλα, ο στόχος της ανάπτυξης δεν αφορά μόνο κάποιες κοινωνικές ομάδες, κάποιες περιφέρειες, κάποια συμφέροντα, κάποια κόμματα ή την κυβέρνηση. Αφορά, θα έλεγα, στην ίδια την ύπαρξη της πατρίδας μας. Αφορά στην εθνική μας κυριαρχία, στην ευημερία του λαού μας, στο μέλλον των νέων ανθρώπων, στο αύριο των παιδιών μας. Αυτή ακριβώς η ζωτική σημασία της ανάπτυξης την τοποθετεί εκ των πραγμάτων στο κέντρο μιας μεγάλης προσπάθειας, όχι κομματικής, όχι κυβερνητικής, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, εθνικής προσπάθειας. Ακριβώς γι' αυτό οφείλουμε να αναζητήσουμε με σοβαρότητα, σύνεση, όραμα και αίσθηση ευθύνης εκείνα τα κοινά σημεία που θα προσδώσουν στη μεγάλη προσπάθεια τον εθνικό χαρακτήρα που τη αξίζει. Φυσικά, όπως προείπα, δεν πρόκειται να καταργηθούν και δεν θα καταργηθούν οι πολιτικές ή οι ιδεολογικές διαφορές. Πιστεύω όμως ότι σήμερα, περισσότερο από χθε. υπάρχει ανάγκη για συνεννόηση σε τοπικό, κλαδικό, περιφερειακό, αλλά και σε κεντρικό επίπεδο. Όχι συμφωνία, προσέξτε, άλλο συνεννόηση, άλλο συμφωνία. Αρκεί να κατανοήσουμε ότι η ανάπτυξη, το αναπτυξιακό σχέδιο σε του τις πλευρές, οι κοινωνικές συμμασχίες που απαιτούνται για να υλοποιηθεί, δεν επιδέχονται μικροκομματικές προσεγγίσεις και επικοινωνιακές αντιμετωπίσεις. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό. Μπορούσαμε να κάνουμε κομματική εκδήλωση, δεν χρειαζόμασταν τον Περιφερειάρχη, τους Δημάρχους και τους παραγωγικούς φορείς. Αυτό που θέλουμε ειλικρινά είναι να ακούσουμε, να μάθουμε, να συμβάλλουμε και εμείς να συνθέσουμε. Διότι βρισκόμαστε τελικά μπροστά στην επόμενη μέρα που έρχεται και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην ίδια βάρκα, στην ίδια μεριά αν θέλετε, στο ίδιο κλαρί. Πρέπει να σταματήσουμε να το πριονίζουμε. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να πω. Το δεύτερο είναι ότι κατά την άποψή μου η ανάπτυξη ή θα είναι δίκαιη ή δεν θα υπάρξει, δεν θα ακουμπήσει τους ανθρώπους, τους απλούς, τους καθημερινούς, δεν θα ακουμπήσει κυρίως αυτούς που σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης. Δίκαιη ως προς την ισόρροπη πρόοδο όλων των περιφερειών της χώρας, και εδώ πρέπει να δούμε τις ανισότητες στις οποίες αναφερθήκατε πιο πριν, δίκαιο ως προς την κατανομή των πόρων, αλλά και ως προς την κατανομή των ωφελημάτων. Με προτεραιότητα εκείνες τις κοινωνικές ομάδες που πλήρωσαν βαρύτερο κόστος την περίοδο της κρίσης. Και τρίτο, τελευταία μου παρατήρηση, εισαγωγική, η ανάπτυξη δεν είναι μόνο θέμα σχεδίου, επιμονής, δουλειάς και συνεννόησης. Είναι και θέμα δημοκρατίας, δικαιοσύνης, αποτελεσματικότητας της κρατικής μηχανής, εμπέδωσης αισθήματος αλληλεγγύης και ασφάλειας. Από την άποψη αυτή, ταυτόχρονα με την προσεκτική και φιλόδοξη χάραξη των νέων αναπτυξιακών δρόμων, έχουμε υποχρέωση να προωθήσουμε τάχιστα και χωρίς δισταγμούς τις μεγάλες και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τον τόπο. Στην παιδεία, στην υγεία, στο κράτος και στους θεσμούς του, στη σχέση του κράτους με τον πολίτη, στην πάταξη της γραφειοκρατίας, στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της δικαιοσύνης. Μιλώ για ένα ευρύτατο μέτωπο, όπως αντιλαμβάνεστε, τόσο ευρύ που απαιτεί ευρύτατες κοινωνικές συμμαχίες, ευρύτητα αντιλήψεων, ευρύτητα πνεύματος και ευρύτητα πολιτικών σχεδιασμών. Θα δικούσαμε λοιπόν τον εαυτό μας, θα δικούσαμε το λαό μας και το μεγάλο στόχο της ανάπτυξης, αν επιχειρούσαμε να μπούμε στη νέα μέρα και στους νέους δρόμους με τους κληρονομημένους από το χθες, από το παρελθόν, κανόνες που εφαρμόστηκαν από αυτούς που εφαρμόστηκαν και μας οδήγησαν στο χείλος της καταστροφής. Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να εισέλθω στα θέματα που αφορούν την περιφέρεια. Την περιφέρειά σας, την καρδιά της Ελλάδας, όπως υπόθηκε. Η περιφέρεια της στερεάς είναι μια περιφέρεια με μεγάλες και πολύμορφες αναπτυξιακές δυνατότητες. Παράλληλα όμως, αντιμετωπίζει σοβαρά χρόνια παραγωγικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που για χρόνια επέτρεψε την ασίδωτη παραβίαση της νομοθεσίας και την σορευτική επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Ενώ παράλληλα η για πολλά χρόνια άναρχη και ασύνδετη χρηματοδότηση έργων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είχε ως αποτέλεσμα της πατάλη πόρων και τη μειωμένη απόδοση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Αναμφίβολα η κρίση που εκδηλώθηκε το 2010 και η καταστροφική λιτότητα που ακολούθησε ήταν για τη στερεά ένα πρόσθετο πλήγμα. Ωστόσο, μια ουσιαστική εκτίμηση της σημερινής κατάστασης δεν μπορεί να μην συνυπολογίζει και τις τρευλώσεις που συσσωρεύτηκαν πολύ πριν την κρίση. Η περιφέρεια της τεράστια Ελλάδας είναι χωρίς αμφιβολία αδικημένη από την κατανομή των πόρων του νέου ΕΣΠΑ. Η κατανομή βέβαια είναι το 2014, εμείς τη βρήκαμε, με κριτήριο αποκλειστικά το κατακεφαλήν ΑΕΠ, και με στοιχεία όμως το 2008, δηλαδή πριν ξεσπάσει η κρίση. Το κριτήριο αυτό είναι εντελώς ανεπαρκές προφανώς στο να αποτυπώσει την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της περιφέρειας. Το κατακεφαλήν ΑΕΠ της Στερεάς Ελλάδας εμφανιζόταν και εμφανίζεται υψηλό κατά μέσο όρο λόγω της βιομηχανικής ζώνης στα ενόφυτα και στο σχηματάρι. Ωστόσο, η περιφέρεια της στερεάς Ελλάδας είναι από αυτές που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. Η ανεργία στην περιφέρεια στερεάς παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Καταγράφηκε στο 26,5 περίπου τον περασμένο Μάρτιο παρά το γεγονός ότι μειώθηκε κατά 4-4,5 μονάδες τα τελευταία δύο χρόνια. Ωστόσο, είναι σε υψηλότερα μεγέθη από το μέσο όρο στη χώρα, που είναι στο 21,7. Και το 2015 το ποσοστό απασχόλησης ήταν λίγο πιο πάνω από το μισό. Δηλαδή, νούμερα μεγέθη που αποδεικνύουν ότι δεν αξιοποιείται το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτή είναι μια μεγάλη αδικία. Αυτή είναι μια μεγάλη αδικία που έχουμε χρέος με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο να τη διορθώσουμε. Και αν αυτός δεν είναι ο στόχος και από εκεί δεν κριθεί το αποτέλεσμα της ανάπτυξης, δεν θα έχει νόημα να μιλάμε για μεγέθη και για νούμερα, όπως μιλάγαμε για δεκαετίες, χωρίς αυτά να σημαίνουν κάτι στην πραγματικότητα των ανθρώπων. Γι' αυτό και είπα, εισαγωγικά, ότι θα είναι δίκαιοι ή θα υπάρξει. Είμαστε, σε ό,τι αφορά την αδικία α, της κατανομής των πόρων, είμαστε σε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διεκδικούμε σε συμμαχία και με άλλες χώρες να διευρυνθούν με γεωγραφικούς και κοινωνικούς δείκτες τα κριτήρια με τα οποία κατανέμονται οι πόροι του ΕΣΠΑ. Και να ληφθούν υπόψη και οι επιπτώσεις της κρίσης που για κάποιες χώρες όπως η δική μας ήταν δυσανάλογα βαριές. Δεν μένουμε όμως σε αυτή τη διεκδίκηση. Έχουμε ήδη κινητοποιήσει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία μαζί με πολύτιμους εθνικούς πόρους προκειμένου να στηρίξουμε την περιφέρεια στερεάς Ελλάδας πριν και αν τα καταφέρουμε στις Βρυξέλλες για να αποκαταστήσουμε, να διορθώσουμε αυτή την αδικία. Σχετικά με τις πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες της περιφέρειας, έχουμε πάρει ήδη πρωτοβουλίες. Πρώτον, ενισχύουμε τους πόρους του ΕΣΠΑ, για την περιφέρεια στερεάς Ελλάδας, προσθέτοντας εθνικά κεφάλαια, εθνικούς πόρους. Αυξήσαμε τα διαθέσιμα κονδύλια του περιφερειακού προγράμματος κατά 44 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες στους τομείς της υγείας, της παιδείας και του περιβάλλοντος. Ενώ έχουμε βρει τα εργαλεία που απαιτούνται, Ωστε η συνολική χρηματοδότηση του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος να φτάσει τελικά τα 300 εκατομμύρια από 190 που ήταν αρχικά. Δευτέρον. Πέρα από το ΕΣΠΑ, αύξησαμε σημαντικά τη χρηματοδότηση προς την περιφέρεια στεριας Ελλάδας από εθνικούς πόρους του προγράμματος Δημόσιων επενδύσεων. Για το 2015, από τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ που προβλεπόντουσαν τότε, την προηγούμενη κυβέρνηση, πήγαμε στα 30,5 εκατομμύρια ευρώ. Και εντάχθηκαν 65 νέα έργα, με προϋπολογισμό περίπου 26 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, το 2016, από 9,5 εκατομμύρια ευρώ, αρχικά, δόθηκαν τελικά περίπου 33,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, εντάχθηκαν 70 νέα έργα με προϋπολογισμό περίπου 42 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για το 2017, όπου από τα 11,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχούσαν στη Στερεά, έχουν ήδη ενταχθεί 32 νέα έργα με προϋπολογισμό που ξεπερνά ήδη τα 23,5 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά λοιπόν, την τριετία 15-17, ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε αυτή την δομική αδικία που αφορά τη Στερεά Ελλάδα, κατευθύνθηκαν περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ποσό υπερτριπλάσιο από τον αρχικό σχεδιασμό που προέβλεπε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ στην τριετία. Οι παραπάνω παρεμβάσει που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η αύξηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματο ΕΣΠΑ της Τερεά Ελλάδα σε συνδυασμό με τι ενισχύσει του Προγράμματο Αγροτικής Ανάπτυξη θα έλεγα ότι συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα για την περιφέρεια Στερεάς, το οποίο συνδιαμορφώνουμε με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς. Επιπλέον, δρομολογούμε την χρηματοδότηση μεγάλων έργων μέσα από την συνεργασία που αναπτύξαμε με μεγάλους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Όπως η χρηματοδότηση της παράκαμψης Χαλκίδας στο τμήμα Λαμψάκου Ψαχνά, με προϋπολογισμό 220 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έργο για το οποίο και έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί όλες οι τεχνικές μελέτες και οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή του. Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ξεκινάμε επίσης ένα μεγάλο πρόγραμμα έργων οδικής ασφάλειας σε ολόκληρη τη χώρα, πρόγραμμα το οποίο η Περιφέρεια Στερεάς με το εκτεταμένο οδικό δίκτυο είναι από τις πρώτες που θα ωφεληθεί. Τέλο, χρηματοδοτούμε με περισσότερα από 105 εκατομμύρια ευρώ από δημόσιου πόρου το μεγάλο πράγματι μεγαλόπνο έργο τη εξυγίανση του ασοπού. Ενώ με τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία που αναπτύξαμε, όπω το Ταμείο Υποδομών, διευκολύνουμε και τη συμμετοχή των ιδιωτών στην υλοποίησή του. Στο κρίσιμο αυτό το θέμα του ασοπού θα αναφερθώ και στη συνέχεια τη ομιλία μου. Θα πρέπει στα παραπάνω να προσθέσω την υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης για την τοπική αυτοδιοίκηση και τη μικρή επιχειρηματικότητα που κατανέμουν στη στερεά 35 εκατομμύρια ευρώ σε έξι αναπτυξιακές εταιρείες. Συνοψίζοντας μάλιστα την συζήτηση που έγινε στα στρογγυλά τραπέζια αυτές τις δύο μέρες, Θεωρώ ότι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιφέρειας πρέπει να βασίζεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η στήριξη της υπάρχουσας παραγωγικής και κοινωνικής βάσης. Αναφέρθηκα πριν στο θέμα της χρηματοδότησης, που όπως είναι προφανές απασχολεί την περιφέρεια και πολύ σωστά. Από εκεί και πέρα το ζητούμενο είναι να στηρίξουμε και να αναπροσανατολίσουμε τους βασικούς παραγωγικούς τομείς του τόπου, που είναι κυρίως η βιομηχανία, η αγροτική παραγωγή και ο τουρισμός. Με στόχους την αναβάθμιση του παραγόμενου προϊόντος και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θέσεων υψηλής ειδίκευσης και κατάρτισης και βεβαίως θέσεων αξιοπρεπώς αμοιβόμενων. Αν λοιπόν ο πρώτος άξονας είναι η στήριξη της υπάρχουσας παραγωγής, παραγωγικής βάσης, ο δεύτερος είναι η στήριξη των υποδομών, αλλά και η πολιτική στο θέμα της ενέργειας. Τομείς στους οποίους ο σχεδιασμός, πέρα από την στήριξη της περιοχής, δημιουργεί θέσεις εργασίας. Και τέλος, ο τρίτος τομέας, θα τον ονόμαζα ο τομέας που αφορά την περιβαλλοντική αηφορία, η οποία επίσης, πέρα από την αυτονόητη δέσμευση για προστασία του τόπου και ανάδειξη του φυσικού πλούτου, αποτελεί επίσης και έναν αναπτυξιακό και παραγωγικό πόλο. Σχετικά με τον πρώτο άξονα, την στήριξη και αναβάθμιση παραγωγικής δραστηριότητας, στην υπάρχουσα βιομηχανική ζώνη. Υπάρχουν δυνατότητες αναζωογόνησης της παραγωγικής δραστηριότητας. Υπάρχει συγκεντρωμένη τεχνογνωσία και το αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να δημιουργήσει τις βάσεις για κάτι τέτοιο. Ειδικά στους κλάδους των ηλεκτρονικών συστημάτων, των μηχανολογικών κατασκευών, των μεταλλικών κατασκευών, αλλά και των τροφίμων και των χημικών προϊόντων. Προϋπόθεση είναι οι συνέργειες μεταξύ νέων και παλιότερων επιχειρήσεων, καθώς και μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων. Ένας τέτοιος σχεδιασμός μπορεί να επεκταθεί στην ενίσχυση μικρότερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται υπεργολαβικά σε σχέση με τις μεγαλύτερες. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να αναφερθώ στη ΛΑΡΚΟ. Όπως φαντάζομαι γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσά, όταν αναλάβαμε, η Λάρκο ήταν σχεδόν μημένη και βεβαίως είχε, ήταν στην πρώτη γραμμή της λίστας για την εκποίησή της. Να υπάρχει αφιβολία ότι η πρόθεσή μας είναι η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα της Λάρκο. Γι' αυτό και πήραμε αποφάσεις και κάναμε σημαντικές ενέργειες. Η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα με ενιαία μορφή και η ένταξή της υπό αυτή την προοπτική στο υπερταμείο. Τα κεντρικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Λάρκο και είχα την ευκαιρία να τα συζητήσω με τους εργαζόμενους, αντιπροσωπεία των εργαζομένων, όπου πριν από λίγο κουβεντιάσαμε μαζί. Τα κεντρικά προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι το υψηλό ενεργειακό κόστο, το ύψο των οφειλών τη και το αμφιλεγόμενο ιδιοκτησιακό καθεστώ του μεταλλουργικού εργοστασίου της Λάριμνας. Με διαμεσολάβηση τη κυβέρνηση, φτάσαμε σε μια σημαντική συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στη ΛΑΡΚΟ και στη ΔΕΗ. Αν αυτό δεν είχε συμβεί, δεν θα συζητάγαμε καν σήμερα. Η συμφωνία αυτή διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή τιμή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τη ΛΑΡΚΟ, ρυθμίζει την αποπληρωμή των οφειλών προς τη ΔΕΗ σε συνάρτηση με την διεθνή τιμή του Νικελίου και παραπέμπει σε διετησία την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο για την περίοδο από τον Ιούλιο του 10 στον Δεκέμβριο του 2013. Τέλος, το Υπουργείο Ενέργειας ενεργεί ώστε να λυθεί και το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του μεταλλουργικού εργοστασίου και των άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο δημόσιο μεταλλείο στη Λάριμνα Και Πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο σε μια ειλικρινή συζήτηση συμφωνήσαμε τις επόμενες μέρες το Υπουργείο Ενέργειας μαζί με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους και εκπροσώπους της ΔΕΗ και της Εθνικής Τράπεζας να βρεθούν από κοινού στο ίδιο τραπέζι για να εκπονήσουν ένα σχέδιο στρατηγικό για την αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων. Αλλά ξέρετε, το θέμα δεν είναι μόνο να μιλάς για τα προβλήματα ή πολλές φορές να γίνεσαι και μάντης κακών, αλλά να προτείνεις και λύσεις. Και αυτό θα επιδιώξουμε. Άλλωστε, είμαστε μαθημένοι. Δεν είναι το πρώτο από τα μεγάλα και για πολλούς άλλητα προβλήματα που κληρονομήσαμε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Επιτρέψτε μου δύο λόγια σχετικά με τον Ασοπό. Τα Υπουργεία Οικονομίας και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, έχουν αναλάβει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την εξυγίαση της περιοχής του Ασοπού όπου συγκεντρώνει μεγάλο μέρος της βιομηχανικής δραστηριότητας της χώρας. Αυτή η πρωτοβουλία είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομίας με την Περιφέρεια, τον Δήμο και τους παραγωγικούς φορείς, αλλά και εξαντλητικού διαλόγου με αυτό που ονομάζουμε κοινωνία των πολιτών, η οποία πρώτο και νομίζω ότι απαντά στα χρόνια αλλά κρίσιμα προβλήματα της περιοχής με πολύπλευρες αναπτυξιακές παρεμβάσεις αλλά και με δράσεις περιβαλλοντικής εξυγείανσης και αναβάθμισης της ποιότητα ζωής των πολιτών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 205 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία περίπου τα 115 εκατομμύρια προέρχονται από δημόσιους πόρους από, 7, από αυτά τα 10 εκατομμύρια ευρώ είναι η συμμετοχή της περιφέρειας. Τα υπόλοιπα είναι εθνικοί πόροι που θα διαθέσουμε από το Υπουργείο Οικονομίας. Επιπλέον, με τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία που αναπτύξαμε, όπως το Ταμείο Υποδομών, καθιστούμε εφικτή και διευκολύνουμε τη μεγάλη συμμετοχή των ιδιωτών στην υλοποίηση αυτού του κρίσιμου έργου. Για τον αγροτικό τομέα, ζητούμενο είναι ένα σχεδιασμός που θα βελτιώνει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και θα στρέψει ξανά νέους ανθρώπους, νέους αγρότες στην αγροτική παραγωγή. Οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις παρουσιάστηκαν αναλυτικά από τον Υπουργό στην ειδική συζήτηση. Δεν θα σας κουράσω. Αυτό που θέλω όμως να επισημάνω είναι ότι η βασική μας προτεραιότητα είναι τα σοβαρά προβλήματα που αφορούν τη γεωργία, όπως το αρδευτικό, η ειδική περίπτωση της κοπαίδας και ο αναδασμός. Η προτεραιότητά μας θα αποτελέσουν τα έργα αναδασμών και έγκυο βελτιωτικών έργων γύρω από το κοπαϊδικό πεδίο. Ενώ παράλληλα οργανώνουμε ένα πιο ορθολογικό σύστημα διαχείρισης γεωργικής γης και των νερών με έργα εγγύων βελτιώσεων και την ολοκλήρωση των αναγκαίων αναδασμών. Οι παρεμβάσεις αυτές θα αποκτήσουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα, διευρύνοντας τον αριθμό των ωφελούμενων αγροτών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό το καταφέραμε δημιουργώντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για το μηχανισμό στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τηρώντας αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα που αφορούν τι εγκρίσεις των αδειών και δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαμόρφωση συνενέσεων μέσα από την δημόσια διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Στον τομέα των υποδομών, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για την περιφέρειά σας, που είναι ο αυτοκινητόδρομος ε65. Στο έργο αυτό έγινε αναστολή εργασιών το Φλεβάρι του και τον Νοέμβρη του 2015 υπογράφηκε τροποποίηση της σύμβαση Παραχώρησης, εξαιρώντας, προσέξτε, την αρχή και το τέλος του δρόμου. Υπήρχε μόνο η μέση του έργου. Και προχωρώντας κατά παράβαση κάθε λειτουργικής λογικής, στο μεσαίο μονοτμήμα, το οποίο η δική μας κυβέρνηση παρέλαβε σε ποσοστό ολοκλήρωσης 50 μόνο το 100, μισοτελειωμένο. Η κυβέρνησή μας του Υπουργείου Υποδομών με στοχευμένες ενέργειες πέτυχε την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου στις 31 Μαρτίου του 2017 και ως ημερομηνία πλήρους ολοκλήρωσης έχουμε την 31 Αυγούστου, τώρα δηλαδή σε ένα μήνα, 31 Αυγούστου του 2017. Μέσω διαπραγμάτευσης, περιορίστηκε στο 33% το ύψος των αποζημιώσεων που έπρεπε να καταβάλει το δημόσιο και αποφεύχθηκε, ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο, η επιβολή τεράστιων προστήμων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα προχωρούν οι διαδικασίες εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων για τα αναβαλώμενα τμήματα του Ε65, το πάνω και το κάτω, την αρχή και το τέλος, το βόρειο και το νότιο τμήμα η ολοκλήρωση των οποίων θα καταστήσει το έργο αυτό πραγματικά λειτουργικό και πιστεύουμε ότι θα βγάλει την καρδιά της Ελλάδας, τη στερεά Ελλάδα, από μια χρόνια διαρκή απομόνωση. Παράλληλα, προχωρά μια σειρά αδικών έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τα περισσότερα από αυτά αφορούν χρόνια αιτήματα των τοπικών κοινωνιών και η ολοκλήρωσή του συνδέεται με την αναπτυξιακή προοπτική της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επιτρέψτε μου να αναφέρω ενδεικτικά την παράκαμψη Χαλκίδας από τη Νέα Λάμψα Κωνσταψαχνά, την παράκαμψη Βασιλικών, την ανακατασκευή των γεφυρών Αταλάντης, Ριτσόνας και Θήβας, την αναβάθμιση του τμήματος του αυτοκινητόδρομου Παθέ από την μεταμόρφωση ως την Σκάρφια, τα έργα συντήρησης του υφιστάμενου δικτύου και ειδικά του παράπλευρου δικτύου προς την Παθέ. Οφείλω εδώ να αναφέρω ότι το σύστημα των ηλεκτρονικών διοδίων που αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό διαμόρφωση θα οδηγήσει σε ορθή και αναλογική χρέωση του εθνικού δικτύου αλλά θα αποτελέσει και μια συνολικότερη αναβάθμιση της διαχείρισης των οδικών μεταφορών στην πατρίδα μας. Σε ό,τι αφορά το σιδηρόδρομο, η νέα σιδηροδρομική γραμμή, τη φορέα Δομοκός, που ξεκίνησε το 97 και την παραλάβαμε μόλις το 17% του φυσικού της αντικειμένου, θα παραδοθεί στους πολίτες οριστικά την άνοιξη του 2018. Ενδιαμέσως φέτος, το φθινόπωρο, θα παραδοθεί το πρώτο τμήμα από τη Θωρέα ως Λιανοκλάδη. Η νέα διπλή ηλεκτροκινούμενη σιδηροδρομική γραμμή που θα μειώσει τις μετακινήσεις χρονικά και θα ολοκληρώσει τον αξονα αθηνα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, προγραμματίζεται μέσα στο φθινόπωρο η μελέτη βιωσιμότητας για την εναλλακτική αξιοποίηση της παλιάς γραμμής για τουριστικά, ιστορικά και φυσιολαδρικά δρομολόγια σε μια περιοχή ιδιαίτερης, μοναδικής, θα έλεγα, φυσικής ομορφιάς. Στην ίδια μελέτη θα εξεταστεί και η βιωσιμότητα του εξυγχρονισμού της γραμμής λαμια λίδα, Από τον Αύγουστο ήθεν δελώστε σε λειτουργία τα νέα δρομολόγια Αθήνας-Χαλκίδας με ηλεκτροκίνηση και χωρίς ενδιάμεσες αλλαγές τρένου. Και τέλος, ο τρίτος άξονας που όπως είπα αφορά την περιβαλλοντική προστασία την ε, περιβαλλοντική προστασία και βιωσιμότητα μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα έχει κυρωθεί μετά από πολιετής καθυστερήσεις, η αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης υδάτινων πόρων των λεκανών απορροής ποταμού της Ανατολικής και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Ενώ η οργάνωση των προστατευόμενων περιοχών της χώρας σε ένα ενιαίο πλαίσιο διαχείρισης που είχε παραμείνει σε κρεμότητα για πολλά χρόνια, μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών, καθώς στη Στερεά Ελλάδα βρίσκονται 12 περιοχές Natura. Στον τομέα της βελτίωσης και αναζωγόνησης του αστικού περιβάλλοντος θα χρηματοδοτηθούν από το νέο πρόγραμμα που έργα ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ, να πω δυο για τον τομέα των απορριμμάτων, η χώρα καλείται να μεταβεί σε μια άλλη ποιοτικά διαφορετική κατάσταση στόχος είναι η κατά 50% ανάκτηση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων στην πηγή και η επεξεργασία του υπόλοιπου 50% σε μονάδες υψηλής τεχνολογικής στάθμης διαδημοτικού ενδιαφέροντος και εμβέλειας. Στην υλοποίηση των στόχων αυτών αποβλέπουν ο εθνικός και η περιφερειακή σχεδιασμοί διαχείρισης αποβλήτων σε εναρμόνιση με τη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, προετοιμάζεται το νέο θεσμικό πλαίσιο της ανακύκλωσης, το οποίο έχει ήδη προωθηθεί στη Βουλή και ενεργοποιούνται όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Απαραίτητη προϋπόθεση για ένα τόσο σημαντικό βήμα είναι η αλλαγή στάσης και προτεραιοτήτων από όλους μας. Διοίκηση, αυτοδιοίκηση και παραγωγούς. Στην Στερεά Ελλάδα έχουν ήδη ενταχθεί στο ΕΣΠΑ η μονάδα επεξεργασία στερεών αποβλήτων και ο χώρο υγειονομική ταφής υπολοιμμάτων Φωκίδα με 8,4 εκατομμύρια ευρώ. Η κατασκευή τη μονάδα επεξεργασία απορριμμάτων στη Θήβα, όπου πρόσφατα υπογράφηκε η σύμβαση ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ δημιουργήθηκε ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο στο ΕΣΠΑ για την ορίμανση των μονάδων επεξεργασίας με προτεραιότητα τη Χαλκίδα και τη Θήβα, καθώς και την κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης θύσβης στο Δήμο Θηβαίων, ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα υγρά απόβλητα τώρα, υλοποιείται στο σύνολο της χώρας ένα ενιαίο σχέδιο για την κατασκευή έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λιμάτων για όλους τους οικισμούς που εντάσσονται στις κατηγορίες Α, Β και Γ, προϋπολογισμού ύψους ενός δισεκατομμυρίων ευρώ. <κλη> Στην περιοχή της ε, στερεάς Ελλάδας, έχουμε περισσότερους από 25 οικισμούς με ανοιχτά θέματα σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. Στόχος μας είναι οι οικισμοί αυτοί να αποκτήσουν λειτουργικά δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λοιμάτων, στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο μέχρι το 2020. Και επιτρέψτε μου, φίλες και φίλοι, να κλείσω με μια ειδική αναφορά στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Πρόθεσή μας είναι να εκαθαρίσουμε την προηγούμενη κατάσταση, η οποία πράγματι ήταν μια κατάσταση που δεν τιμά Α, τον τόπο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Θα το κάνουμε αυτό χωρίς να αφήσουμε βεβαίως ατιμόρυτος αυτούς που τα προηγούμενα χρόνια οδήγησαν την έκθεση στην υπερχρέωση με τεράστια δημοσιονομικά προβλήματα, <Κι> με διοικητικό εγκλωβισμό του προσωπικού <Κι> και με εν τέλει, απαξίωση του ίδιου του θεσμού της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας. Και με ορατό κίνδυνο να μην υπάρχει η έκθεση μετά από 50 χρόνια λειτουργίας. 50 χρόνια ιστορίας, θα έλεγα. Εμείς λοιπόν αλλάζουμε τα δεδομένα, δημιουργούμε έναν φορέα διαχείριση της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, στον οποίο θα συμμετάσχουν οι δυναμικοί φορείς της περιφέρειας, της τοπικής και οικονομικές και επαγγελματικές ενώσεις, έτσι ώστε μαζί με τον Σύμβουλο της Πολιτείας σε θέματα εθνικής εκθεσιακής πολιτικής, την ΔΕΘ-ΧΕΛΕΞΠΟ, να οργανώσουν το πλαίσιο, στο πλαίσιο του 2000, το πλαίσιο του 2018 για την Διεθνή Έκθεση Λαμίας πάνω σε ένα διαφορετικό μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας, που δεν θα εστιάζει μόνο στην ετήσια οργάνωση μιας έκθεσης, αλλά θα δραστηριοποιείται σε συνεχή βάση, με συνεχή δραστηριότητα για την προβολή όλων των φορέων της περιφέρειας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το συνέδριο είχαμε τη δυνατότητα πέρα από τα μεγάλα ζητήματα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, στα οποία αναφέρθηκα, να άξονα, να κλάδο, να μιλήσουμε και για τα μεγάλα κοινωνικά θέματα για την προσπάθεια να στηρίξουμε το διαλυμένο κοινωνικό κράτος και τις κοινωνικές υποδομές, τα νοσοκομεία και τα σχολιά μας. Νομίζω όμως ότι αυτή είναι μια συζήτηση που δεν αφορά μόνο την περιφέρεια, αφορά το σύνολο της χώρας και ίσως την αδικήσουμε. Εγώ θα ήθελα να πω μονάχα ότι η υποστελέχωση στις δημόσιες, στο μεγάλο αυτό δημόσιο αγαθό που λέγεται υγεία, είναι μια κατάσταση την οποία την παραλάβαμε όταν κάποιοι και τότε, αλλά ακόμα και σήμερα, μιλούν για το φάρμακο που αποτελεί το αντίδοτο στην κρίση, που είναι η συρρήκνωση του δημόσιου χώρου και για απολύσεις. Και βεβαίως, εμείς πιστεύουμε ότι το φάρμακο είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση, η παραγωγή νέου πλούτου και η δίκαιη μοιρασιά αυτού του πλούτου, μέσα από την ανάπτυξη και η μεταρρύθμιση του δημόσιου χώρου, του δημόσιου τομέα, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Γι' αυτό λοιπόν και είχαμε με συγκρούσεις πολλές φορές, και με κόντρες και με τρικλοποδιές σε ό,τι αφορά... Του θεσμού και την διαρκή επιτήρηση στην οποία βρισκόμαστε, είχαμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και καταφέραμε την πρόσληψη πάνω από 9.000 νέων προσώπων, νέων ατόμων, νέων εργαζόμενων στον χώρο τη δημόσια υγεία για να καλύψουμε ακριβώ αυτά τα κενά. Ένα μεγάλο μέρο εξ αυτών μόνιμοι, κάποιοι άλλοι με συμβάσει, ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό και αναμένεται στην επόμενη περίοδο άλλοι 9.500 για να καλύψουμε ακριβώς αυτές τις τρύπες. Ξέρετε όμως κάτι. Κάθε φορά που δίνουμε αυτή τη μάχη ακριβώς για να καλύψουμε τις κοινωνικές ανάγκες στην οποία αναφερθή, αναφέρθηκαν και εδώ. Αναφερθήκατε και εσείς πριν, κύριε Περιφερειάρχη. Δεν έχουμε μόνο τους έξω οι οποίοι μας ελέγχουν. Έχουμε και τους μέσα που μιλάνε για δίθεν ρουσφέτια και για δίθεν προσπάθειά μας να διευρύνουμε ένα σπάταλο και αντιλειτουργικό δημόσιο. Και βεβαίως, πράγματι δεν είναι τούτη τη στιγμή η ώρα να κάνουμε κριτική, πολεμική, αλλά θα ήθελα αυτό να το αναφέρω. Πρέπει κάποια στιγμή, ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας προθέσεις και θέσεις, να δούμε με ποιον τρόπο θα προχωρήσουμε, τουλάχιστον στο να προσδιορίσουμε ποιες είναι οι ανάγκες και ποιες οι μεταρρυθμίσεις εκείνες οι οποίες θα έρθουν για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Θέλω λοιπόν φίλες και φίλοι να κλείσω λέγοντας ότι οι διήμερες εργασίες του Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στη Ελλάδα έχουν διαμορφώσει ήδη μία βάση σχεδιασμού ώστε η δημόσια αναπτυξιακή πολιτική να συναντηθεί με δυναμικές τάσεις της ιδιωτικής αλλά και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην περιοχή. Οι ανάγκες και οι προτάσεις που έχουν καταγραφεί θα γίνουν αντικείμενο λεπτομερέστερης επεξεργασίας, ώστε η διαδικασία να περάσει όσο το δυνατόν πιο άμεσα από τη φάση της διαβούλευσης στη φάση του σχεδιασμού και της υλοποίησης. Θέλω λοιπόν να πω ότι ακούω θετικά την πρότασή σας για την ε, δυνατότητα, αφού καταλήξουμε στα συμπεράσματα, αφού έχουμε τη λεπτομερέστερη επεξεργασία όλων των προτάσεων που ακούστηκαν, α, συνθέθηκαν θα έλεγα, σε αυτό το διήμερο συνέδριο, να συγκροτήσουμε ένα σύμφωνο, αν θέλετε, δεν ξέρω αν θα είναι σύμφωνο συμβίωση. Εσεί προτιμάτε το γάμο, άλλωστε. <Κι> Αλλά θα είναι ένα σύμφωνο συνεργασία και κοινή πάλι διεκδίκηση. Γιατί το μέλλον αυτού του τόπου είναι κοινό και πρέπει να το διεκδικήσουμε. Μα ανήκει, σας εμπιστευόμαστε, εμπιστευτείτε μας. <Κι> Θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλου αυτού που με την πρωτοβουλία και τη συμμετοχή τους συνέβαλαν στην ουσιαστική επιτυχία αυτού του συνεδρίου. Θα σας ευχαριστώ θερμά.